Ελλειπτικές προτάσεις. Ελλειπτικές προτάσεις λέγονται οι προτάσεις από τις οποίες λείπουν ένας ή περισσότεροι όροι ή προσδιορισμοί επειδή εννοούνται εύκολα. Για παράδειγμα, συμφωνείς μαζί μου? Εδώ εννοείται το εσύ, δηλαδή εσύ συμφωνείς μαζί μου. Οι όροι που μπορεί να λείπουν είναι το υποκείμενο, για παράδειγμα, δεν θα έρθω τελικά, δηλαδή εγώ δεν θα έρθω τελικά. Το ρήμα, ώρα για ύπνο. Εδώ παραλείπτε το είναι. Είναι ώρα για ύπνο. Ή το αντικείμενο. Για παράδειγμα, ποιος έφαγε το γλυκό? Εγώ. Δηλαδή, εγώ έφαγα το γλυκό. Παραλείπουμε ορισμένα από τα κύρια συστατικά των προτάσεων για να δώσουμε ζωντάνια και αμεσότητα στο λόγο μας. Αγόρασα ένα μολύβι. Εγώ αγόρασα ένα μολύβι. Εδώ παραλείπεται το εγώ. Ποιος έχει σειρά? Εγώ. Δηλαδή, εγώ έχω σειρά. Ας δούμε και άλλα παραδείγματα. Ησυχία παρακαλώ. Εδώ εννοούμε κάντε ησυχία παρακαλώ. Χρόνια πολλά. Σου εύχομαι χρόνια πολλά. Εδώ παραλείπεται το σου εύχομαι. Ας κάνουμε εξάσκηση. Μετάτρεψε τις προτάσεις σε ελλειπτικές. Σου εύχομαι περαστικά, κάντε ησυχία, είναι καιρός για δουλειά, εμείς θα πάμε εκδρομή. Σου εύχομαι περαστικά, γίνεται περαστικά. Κάντε ησυχία, ως ελλειπτική πρόταση είναι το ησυχία. Είναι καιρός για δουλειά, η ελλειπτική πρόταση είναι καιρός για δουλειά. Εμείς θα πάμε εκδρομή, η ελλειπτική πρόταση είναι το θα πάμε εκδρομή. Στο κουτί των πληροφοριών του βίντεο υπάρχει παιχνίδι για εξάσκηση. Πάτα like και εγγραφή για περισσότερα βίντεο και παιχνίδια.